Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου ένα κορίτσι που ξέρω πάρα πολλά χρόνια, μία συγγραφέα παιδικών βιβλίων, αλλά και διδάκτορ, υποψήφια διδάκτορ βιοχημίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειρήνη Μαθιουδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Εύαβου. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να σου πω ότι είμαι βαθιά χαρούμενη σήμερα που είμαι μαζί σου εδώ. Και εγώ πάρα πολύ. Και για τη συζήτηση που θα έχουμε φυσικά. Έτσι, και θέλω να σε ξεκινήσω πρώτα από τα σπουδαία πράγματα που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη, το ξέρουμε αυτό. Θέλω να πάμε λίγο στις σπουδές σου πρώτα. Να μου πεις λίγο τι κάνεις εκεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εδώ. Mm-hmm. Καταρχάς, να πούμε ότι έχω τελειώσει χημικός το 2014 και μετά ξεκίνησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο εργαστήριο βιοχημίας του τμήματος χημίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μετά από το μεταπτυχιακό, συνέχισα με διδακτορικές σπουδές, δηλαδή τώρα είμαι ψήφιος διδάκτορ βιοχημίας. Ουσιαστικά είμαι αυτό που λένε στην έρευνα. Άρα λοιπόν είναι ερευνητικό το εργαστήριο στο οποίο κάνω το διδακτορικό μου και εργάζομαι καθημερινά εκεί. Είναι πολύ σπουδαίο που έμεινες στο Ηράκλειο, δεν έφυγες. Ξέρω βέβαια ότι συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης με Πανεπιστήμιο της Γερμανίας στο οποίο έχεις πάει. Γενικά, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα στο τμήμα χημίας υπάρχουν διαφορετικοί κλάδοι της χημίας. Κάθε εργαστήριο λοιπόν συνεργάζεται και με κάποιο άλλο Ινστιτούτο ή Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στο δικό μας εργαστήριο έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Max Planck Βιοφυσικής που είναι στη Φραγκφούρτη. Οπότε αυτό δίνει την ευκαιρία και σε εμένα, αλλά και σε άλλους ερευνητές του εργαστηρίου μας, να πηγαίνουμε στη Φραγκφούρτη και να επιτελούμε πολλά πειράματα. Οπότε το δικό σου τμήμα συνεργάζεται μόνο με το συγκεκριμένο τμήμα? Το εργαστήριό μου συνεργάζεται, ναι, μόνο με το Max Planck. Αλλά άλλα εργαστήρια συνεργάζονται με άλλα, ναι, με άλλα Ινστιτούτα, στο Παρίσι για παράδειγμα, στην Ισπανία, στη Γερμανία σε άλλα Ινστιτούτα. Και έμεινες λοιπόν, έκανες και μεταπτυχιακό και διδακτορικό εδώ πέρα. Ναι. Σκέφτηκες να φύγεις έξω, πέρασε από το μυαλό σου αυτή η ιδέα? Η αλήθεια είναι ναι, ότι έχει περάσει αυτή η ιδέα από το μυαλό μου. Βέβαια, το πανεπιστήμιο μας εδώ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι από τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδος. Οπότε για προπτυχιακές σπουδές ήμουν απολύτως σίγουρη ότι θα γίνουν εδώ. Αργότερα σκέφτηκα και το εξωτερικό, όμως μετά που βρήκα το εργαστήριο στο οποίο είμαι για μεταπτυχιακό και συζήτησα έτσι με τον καθηγητή την προοπτική της Γερμανίας και αυτά, είδα ότι είναι το καλύτερο σενάριο, δηλαδή να έχω την έδρα μου εδώ και παράλληλα να μπορώ όποτε χρειάζεται για τα πειράματα να πηγαίνω εκεί. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που βλέπουμε πάρα πολλούς και συμμαθητές μας παλιούς από μαθητές στο σχολείο να έχουν φύγει στο εξωτερικό. Είναι σπουδαίο πραγματικά να επιλέγουμε να μείνουμε στον τόπο μας και να προσπαθήσουμε. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν από αυτά που είδες στη Γερμανία έχουμε μείνει πίσω, θεωρείς, στον επιστημονικό κλάδο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μείνει πίσω από την άποψη των εργασιών, γιατί τα project που τρέχουν και στα δικά μας εργαστήρια είναι πολύ σημαντικά. Αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές σε πρακτικό επίπεδο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εκεί η έρευνα χρηματοδοτείται στο 90% των περιπτώσεων. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε ερευνητικά. Επίσης, υπάρχουν τεράστιες διαφορές μέσα στο εργαστήριο από άποψη εξοπλισμού, αναλωσίμων, δηλαδή πρακτικών πραγμάτων της καθημερινότητάς μας. Στον συγκεκριμένο τομέα τώρα των εργαστηρίων, συνεργάστηκες με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας? Υπάρχει μία μικρή συνεργασία με το ΙΤΕ, με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Περισσότερο μας φιλοξενούν, δηλαδή πηγαίνουμε για να κάνουμε κάποια πειράματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε στο δικό μας εργαστήριο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο τι κάνετε στη βιοχημεία, γιατί έμαθα ότι κάνετε ενδιαφέροντα πράγματα για την Κρήτη, για την τοπική μας κοινωνία. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, ότι μας αφορούν. Γενικά στο εργαστήριό μας, ή μάλλον να πούμε αρχικά, ότι η βιοχημεία είναι ένας κλάδος της χημίας που μελετάει τη ζωή. Στο εργαστήριο μας τρέχουν πολλά διαφορετικά project, τα οποία έχουν σαν βάση τους μικροοργανισμούς. Στο δικό μου project μελετάμε ένα μικρόβιο,
το οποίο προσβάλλει συνήθως εγωπρόβατα και οικόσιτα ζώα. Οπότε έχουμε πολλά τέτοια κρούσματα και στην Κρήτη. Mm-hmm. Γιατί είμαστε ένας αγροκτηνοτροφικός πληθυσμός. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά τέτοια κρούσματα. Η ασθένεια που προκαλείται λέγεται πυρετός Q από το μικρόβιο. Το μικρόβιο ονομάζεται κοξιέλα, μπουρνέτη. Και επειδή δεν μπορούμε να την καλλιεργήσουμε στο δικό μας εργαστήριο, επειδή είναι πάρα πολύ παθογόνος, έχουμε πάρει το DNA της και το έχουμε βάλει σε ένα μη παθογόνο βακτήριο για να μπορούμε να το δουλέψουμε άνετα. Οπότε είναι πολύ εντυπωσιακό τα κρούσματα από πυρετό Q τα οποία βλέπουμε, γιατί συνεργαζόμαστε και με κτηνίατρους, αλλά και με το παγνί, στο οποίο βλέπουμε τα ανθρώπινα κρούσματα. Α, υπάρχουν δηλαδή... Υπάρχουν και ανθρώπινα κρούσματα, κυρίως σε ανθρώπους που εργάζονται με τα ζώα, όπως είναι κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, σφαγείς ενδεχομένως. Αυτό τώρα πώς μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος ώστε να το ελέγξει? Υπάρχουν τα εμβόλια, δηλαδή υπάρχει εμβόλιο κατά της κοξιέλα, δηλαδή κατά του πυρετό Q. Υπάρχουν και αντιβιωτικά επίσης. Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως της γρίπης, αλλά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, άμα δεν προληφθεί. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και είναι τα ίδια φάρμακα? Όχι. Διαφορετικά, έτσι. Είναι διαφορετικά, διαφορετικά, ναι. Ναι, ναι. Δεν μου λες τώρα, στη βιοχημεία μελετάτε και τον μεταβολισμό, είπαμε, έτσι. Α, βεβαίως, τον μεταβολισμό τον έχουμε κάνει στα προπτυχιακά μας. Τέλεια. Και γι' αυτό λοιπόν κατάφερες και συνδύασες τον ανθρώπινο μεταβολισμό με τα βιβλία σου, έτσι. Ναι, να πούμε, ήταν έχεις, και αυτό μια φορμή. Τη δημιουργικότητα αυτή. Mm. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά η κύρια φορμή για τα θέματα που επέλεξες, για τα παραμύθια σου. Για τα παραμύθια. Ήταν και αυτό, αλλά ήταν κυρίως το γεγονός ότι γενικά ο τομέας της διατροφής με ενδιαφέρει από πάντα. Mm-hmm. Και σαν γεύση φυσικά, γιατί είμαστε και λάτρεις της κουζίνας, ναι, και του φαγητού. Της κουζίνας. Βεβαίως. Ναι. Αλλά και κυρίως για θέματα ενέργειας, δηλαδή πώς μπορούμε να λάβουμε το μέγιστο της ενέργειάς μας από την τροφή, ενώ παράλληλα θα παραμείνουμε υγιείς. Δηλαδή αυτό ήταν ένα θέμα που με απασχόλησε. Και ένα παραπάνω στα προπτυχιακά του χημικού τμήματος που κάναμε τα αντίστοιχα μαθήματα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι με τις βιοχημικές αντιδράσεις, ας πούμε, που γίνεται κατά τη διάρκεια της ΠΕΠΣ, του μεταβολισμού. Ειρήνη μου, πριν πάμε αναλυτικά να μου πεις για τα βιβλία σου και τα τρία υπέροχα βιβλία που έχεις γράψει, τι συμβουλές θεωρείς ότι πρέπει να ακολουθούν οι γονείς για τη σωστή διατροφή των παιδιών? Να πούμε αρχικά ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή κάποτε το νησί μας η Κρήτη ήταν πρώτο από άποψη ποιοτικής διατροφής. Τώρα δυστυχώς αυτό έχει διαταραχθεί τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και μεγάλο ζήτημα για παιδική παχυσαρκία. Στο νησί μας δηλαδή συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι σε όλους τους γονείς είναι ένα θέμα, δηλαδή η διατροφή των παιδιών τους. Εγώ από την πλευρά μου θα έλεγα ότι οι ίδιοι οι γονείς είναι το παράδειγμα προς τα παιδιά τους. Δηλαδή, τι θα δει το παιδάκι να καταναλώνει ο γονιός του ή σε μία ώρα πείνας ή σε μία ώρα που είναι προγραμματισμένο φαγητό, π.χ. το μεσημεριανό ή το βραδινό. Αν υπάρχει σαλάτα, τα φρούτα, τα όσπρια, όλα αυτά. Mm. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Και μετά σε άλλες συνήθειες της καθημερινότητας του παιδιού, για παράδειγμα η δραστηριότητά του, κατά πόσο θα είναι μέσα στο σπίτι, όλα αυτά. Δηλαδή οπότε μετράνε και τα χόμπι του λίγο. Ναι. Ναι, βέβαια. Και η ψυχολογία του. Βέβαια. Του παιδιού. Και δυστυχώς ζούμε σε πολύ βιαστικές εποχές. Ναι, είναι αλήθεια. Οι γονείς κάνουν όλες δουλειές, μία και δύο δουλειές πολλές φορές. Βέβαια. Και τα παιδιά αντίστοιχα πλέον έχουν πιεστικό πρόγραμμα. Τρέχουν στην καθημερινότητά τους πάρα πολύ, ναι, εννοείται. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα, πότε ξεκίνησες να γράφεις? Ξεκίνησα να γράφω από μικρή, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία, στο δημοτικό. Ξεκίνησα σιγά σιγά με αφορμή τις εκθέσεις που γράφαμε όλοι στο δημοτικό. Οπότε λοιπόν εκεί είδα σιγά σιγά ότι αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί και όταν το κάνω νιώθω πολύ όμορφα. Άρα λοιπόν συνέχισα να γράφω σε όλο το δημοτικό, στο γυμνάσιο, και στο νομίζω λύκειο. Είχες πάρει και βραβεία, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι, για την ακρίβεια, όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, είχα πάρει το πρώτο πανελλήνιο βραβείο τότε σε διαγωνισμό παραμυθιού. Ήτανε. Αυτός ήταν στην Αθήνα ο διαγωνισμός? Ήταν στην Αθήνα και ήταν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νερού. Α, οπότε ήταν μάλιστα. Το θέμα για το νερό. Πάντα επιλέγεις να περνάς μηνύματα μέσα από τα βιβλία, ναι, σου. Ναι. Και το πρώτο σου εκδοτικό, τέλος πάντων, έργο, να πούμε, ήταν ο Αφρατούλης στο Λαχανόκηπο. Ναι. Το πρώτο μου εκδοτικό βήμα έγινε σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ήτανος.
Ήταν λοιπόν ο Αφρατούλης στο Λαχανόκηπο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2013 και είναι μία περιπέτεια ουσιαστικά, μία ιστορία που μας μιλάει για την κριτική διατροφή, το τι πρέπει να περιλαμβάνει και όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από το 2013 μέχρι σήμερα που κάνουμε παρουσιάσεις και αυτά, έχω εισπράξει μόνο θετικά συναισθήματα από τα παιδιά. Μπράβο. Και για τον Αφρατούλη και για τα επόμενα. Πες μου λίγο τα μηνύματα που ήθελες να περάσεις ένα-ένα από τα βιβλία σου. Σε ένα-ένα από τα βιβλία. Σε ένα-ένα, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινώντας από τον Αφρατούλη στο Λαχανόκηπο, είναι το οφθαλμοφανές, που είναι φυσικά το μήνυμα του να τρεφόμαστε, έτσι ώστε να είμαστε πάντα υγιείς, να έχουμε ενέργεια και να μην στερούμαστε τις γεύσεις. Γιατί το βιβλίο διαδραματίζεται στην Κρήτη. Άρα λοιπόν βλέπουν τα παιδιά μέσα από τους ήρωες του βιβλίου την ποικιλία των τροφών που έχουμε, γιατί αυτή είναι τεράστια η ποικιλία των τροφών. Οπότε μπορούμε να βρούμε σε γεύσεις οτιδήποτε μας ευχαριστεί και παράλληλα να είναι υγιεινό. Μετά τώρα σε δεύτερο έτσι πλάνο μου αρέσει να λέω ότι ο Αφρατούλης μας δίνει λίγο και την έννοια της παρέας. Του γνωρίζω ένα νέο άτομο. Περνάει και την κοινωνικοποίηση, ακριβώς, λοιπόν, και την εξωστρέφεια. Ακριβώς. Πώς πρέπει να εντάσσουμε ένα νέο άτομο στο κοινωνικό μας σύνολο και να του δείχνουμε ότι είναι ένας από εμάς. Μάλιστα. Μετά είχαμε την πριγκίπισσα, λοιπόν. Mm-hmm. Και τώρα έβγαλες ένα καινούριο βιβλίο, έτσι. Ναι. Για πες. Ναι. Τώρα ήρθε το καινούριο βιβλίο, το οποίο λέγεται Ο Ζαχαρίας και η Νερέδα Σοκολατένια. Και γλυκό θέμα. Είναι, ναι. Είναι πολύ γλυκό θέμα. Μας μιλάει για τη σοκολάτα, λοιπόν. Και συγκεκριμένα για το πώς έρχεται η σοκολάτα από το κακαόδεντρο σε εμάς, στα χέρια μας. Mm-hmm. Είτε στο ζαχαροπλαστείο, είτε στο σούπερ μάρκετ, με τη μορφή σοκολάτας που ξέρουμε όλοι. Είναι ωραία η ιστορία της σοκολάτας, γιατί όντως δεν ξέρουμε πολύ, ναι, από πού προέρχεται. Ότι όντως δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Και το βλέπω τώρα και με τις παρουσιάσεις με τα παιδιά. Έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις πολύ ωραίες παρουσιάσεις του Ζαχαρία. Η πρώτη ήταν στο Hugs, που ήταν και η πρεμιέρα, mm-hmm, του Ζαχαρία. Όπου ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η οποία εμπλουτίστηκε με θεατρικό από την ομάδα που έχω δημιουργική γραφή των παιδιών. Θα το πούμε και αυτό σε λίγο. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία πρώτη έτσι, παρουσίαση. Μετά είχαμε μια δεύτερη παρουσίαση στο Παπουτσωμένο Λύκο και η τελευταία μας ήταν στο ζαχαροπλαστείο Σουκρέ πριν δύο Σάββατα. Αμέσα στη σοκολάτα πήγατε. Μέσα στη σοκολάτα. Και έφτιαξαν σοκολάτα. Που εκεί βέβαια τα παιδιά είχαν αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή ο ζαχαροπλάστειο Σουκρέ μας άνοιξε τις πόρτες του εργαστηρίου και κατεβήκαμε όλοι στο εργαστήριο και φτιάξαμε σουφλές σοκολάτες, παγωτό, δηλαδή το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Ξετρελάθηκαν τα παιδιά, ναι, να φανταστώ. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Δεν μου λες. Σε βλέπω στις παρουσιάσεις σου και από φωτογραφίες που έχω δει και από βίντεο. Έχεις πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά. Ευχαριστώ. Και θέλω να μου πεις πώς το καταφέρνεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο κοινό. Είναι, δεν ξέρεις πραγματικά τι παιδιά θα σου στείλουν και τι χαρακτήρες. Ναι. Οπότε θέλω να μου πεις λίγο πώς καταφέρνεις αυτήν την επικοινωνία. Είναι όντως τα παιδιά ένα αρκετά δύσκολο κοινό. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί έχουν πολλές απαιτήσεις από εσένα. Εγώ γενικά δεν προσπαθώ να βγάζω κάτι επιτηδευμένο. Δηλαδή είμαι εντελώς αυθόρμητη και λέω πάντα αυτό που σκέφτομαι στα παιδιά ως προς αυτά. Νομίζω αυτό είναι ένα μυστικό. Συν το ότι είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Ευχαριστώ. Οπότε πολύ τα προσεγγίζεις υπέροχα. Νομίζω ότι έχω δει ότι μπαίνεις λίγο και στο πιο παιδικό ύφος. Το καταφέρνεις αυτό. Ναι, γιατί και εγώ, δηλαδή, μ' αρέσει να νιώθω σαν ένα παιδί. Είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο συνέστημα που το χάνουμε σταδιακά στην ενηλική ζωή μας. Βέβαια. Και τώρα κάνεις εργαστήρια και με σχέση τη βιοχημεία και με σχέση... Ναι, δηλαδή και με τη χημεία και με τη συγγραφή. Είναι κατά βάση παιδικά εργαστήρια. Από το 2013-2014 δραστηριοποιούμε σε συνεργασία με την Ενορία Νέων Αλατσάτων και συγκεκριμένα με το Πνευματικό Νεανικό Κέντρο, το οποίο γενικά έχει πάρα πολλά τμήματα για παιδιά και ενήλικες. Οπότε το 2013 ξεκινήσαμε εθελοντικά. Στην αρχή ξεκίνησα σαν εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου, μαθήματα δηλαδή, χημίας, μαθηματικών. Μετά όμως ξεκινήσαμε το τμήμα φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής, το οποίο τώρα το έχω τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε σταθερούς μαθητές, αλλά και καινούργιους που έρχονται συνέχεια. Βέβαια, αλλάζουν. Αλλάζουν. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει μία νέα δράση, βγάζουμε το δικό μας παραμύθι. Αυτό τώρα το είχατε κάνει, είναι το δεύτερο που βγάζετε. Είναι το δεύτερο παραμύθι που βγάζουμε. Το 2017 βγάλαμε το πρώτο μας, που είχε τίτλο Ελιοπαιχνιδίσματα.
Και τώρα έχουμε το δεύτερο, δεν έχουμε βρει τίτλο ακόμα. Κάνετε και την εικονογράφηση, βέβαια, τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν, έχουν αναλάβει την εικονογράφηση. Έχουμε χωριστεί σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα γράφει το δικό της παραμύθι με δικές της εικόνες. Και κατά το Μάιο, τέλη Μαΐου, θα κάνουμε και την παρουσίασή μας, θα βγει το βιβλίο. Υπέροχα. Και να πούμε βέβαια ότι και στο τελευταίο σου βιβλίο υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα που τα παιδιά συμβάλλουν στην εικονογράφηση, έτσι. Πώς δουλεύει αυτό ακριβώς? Επειδή είναι ασπρόμαυρη εικονογράφηση μέσα στο βιβλίο, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν μόνα τους. Τους ήρωες και την περιπέτεια όπως τη φαντάζονται, ανεξαρτήτως αν ακολουθήσουν την περιγραφή που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, σαν παραμύθι, σαν περιγραφή. Άρα είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Έχεις δει να τους τραβάει περισσότερο το ενδιαφέρον αυτό, έτσι? Ναι, τους τραβάει το ενδιαφέρον και μετά μου στέλνουν και σε mail τις ζωγραφιές τους. Αλήθεια? Μέσα από το βιβλίο. Τέλειο. Ναι. Και δεν μου λες, μέσα από το βιβλίο λοιπόν προσπαθείς να περάσεις αυτό το μήνυμα. Βλέπεις ότι έχει αντίκτυπο? Θα έλεγα ότι ναι, έχει. Τουλάχιστον τα παιδιά είναι πάρα πολύ περίεργα να μάθουν είτε για τη διατροφή στον Αφρατούρ, είτε για τα βότανα μετά στην Πριγκίπισσα, είτε για τη σοκολάτα τώρα στο Ζαχαρία. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πηγαία περιέργεια του να αναζητήσουν και να μάθουν τι ακριβώς είναι αυτό το θέμα και γιατί είναι σημαντικό. Βέβαια, στους διαλόγους που έχουμε και αυτά, φυσικά είναι απόλυτα ειλικρινή τα παιδιά. Βέβαια, πάντα. Εννοείται. Πάντα τα παιδιά είναι. Οπότε θα μου πούνε ότι ναι, θα προτιμήσουν να φάω το κουρασάν παρά να φάω το φρούτο. Αλίμονο. Και εκεί το συμβουλεύεις εσύ ανάλογα. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι γίνεται δουλίτσα έτσι, σιγά-σιγά. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχεις δίκιο. Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από τη σωστή διατροφή τώρα. Ναι, και μεγάλη βέβαια. Οπότε τα παραμύθια είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να τα ξαναφέρουμε στο σωστό δρόμο, ας πούμε. Αρθογραφείς, έτσι. Γράφεις άρθρα για τη διατροφή. Για τη διατροφή, την υγεία. Γενικά και θέματα που αφορούν τις σπουδές μου. Αρθρογραφώ σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που λέγεται Flow Magazine. Είναι αθηναϊκό ουσιαστικά, η έδρα του είναι στην Αθήνα. Και αρθρογραφώ από το 2015 και έχω τη δική μου στήλη. Α, μάλιστα. Υπέροχα. Ναι. Με συμβουλές. Ναι, με διάφορα θέματα, είτε υγείας, είτε διατροφής. Εκεί δηλαδή εστιάζουμε περισσότερο. Με μία σύντομη βιβλιογραφία. Και στέλνεις και παραμύθια στην Αθήνα? Ναι. Σύντομα. Βασικά, τώρα πάλι από πέρυσι, συνεργάζομαι με ένα περιοδικό που ονομάζεται Κέφαλος. Είναι ένα καινούριο λογοτεχνικό περιοδικό, Πανελλήνιας Εμβέλειας. Και στέλνω εκεί κάποια παραμύθια, γιατί έχει και το παιδικό του τμήμα. Οπότε στέλνω παραμύθια. Μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ένας διαγωνισμός ποίησης από το περιοδικό, ένα χρόνο πριν, και μου προτάθηκε να είμαι μέλος της κριτικής επιτροπής. Οπότε δέχτηκα με χαρά και αυτή τη νέα εμπειρία, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Αυτό τώρα ήταν, ήσουν κριτική επιτροπή σε καθαρά ποίησης. Πόσα ποίηματα σας ήρθαν? Δεχθήκαμε μέσα σε 5 μήνες 619 ποίηματα. Ελέγξατε 619 ποίηματα. Βεβαίως. Μπράβο που δηλαδή, υπάρχουν άτομα να ασχολούνται με την ποίηση αυτό, τόσο πολύ. Δηλαδή δείχνει πόσο πολύ η λογοτεχνία τραβάει τον κόσμο και πόσο ενδεχομένως επουλωτικό είναι. Δηλαδή είχαμε και ένα εύρος ηλικιών από παιδιά λυκείου μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους. Το Σάββατο είχαμε την απομονωμή, μιας και το δείξαμε τώρα το θέμα, όπου είχαμε πάρα πολλούς παρευρισκομένους, όχι μόνο τους διακριθέντες, αλλά και πολύ άλλο κόσμο όλων των ηλικιών, που εξέφρασε έτσι την αγάπη του για την ποίηση και τη λογοτεχνία. Ήτανε πολύ όμορφα. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο? Καλώς εγώ να το πραγμάτω, ναι. Ναι. Ωραία. Και το τελευταίο σου βιβλίο τώρα είναι υποψήφιο στο διαγωνισμό του Public Book Awards. Ναι, που αυτό γίνεται όντως κάθε χρόνο, είναι ένας διαγωνισμός και είναι τώρα ο Ζαχαρίας και η Νεράιδα Σοκολατένια υποψήφιοι στο διαγωνισμό του Public. Ήταν και πριν 3 χρόνια η πριγκίπισσα του Βοτανόκηπου και τώρα λοιπόν επανερχόμαστε με τη νέα συμμετοχή του Ζαχαρία. Ο κόσμος γενικά μπορεί να υποστηρίξει το βιβλίο και να το ψηφίσει, να το υποστηρίξει με την ψήφο του. Θα βρει περισσότερες πληροφορίες μέσα στο site, τον Public. Υπάρχει εκεί γενικά όλος ο κανονισμός του διαγωνισμού και το πώς μπορεί να ψηφίσει ο καθένας. Είναι πολύ ωραία δραστηριότητα, πιστεύω. Πολύ ωραία δράση. Τα βιβλία πρέπει να τα επιβραβεύουμε με κάθε τρόπο. Βέβαια. Τώρα, επόμενα σχέδια για το μέλλον. Επόμενα σχέδια. Αρχικά, να ολοκληρωθεί το διδακτορικό, που λογικά θα γίνει μέσα σε ένα έτος περίπου, να ολοκληρωθεί το διδακτορικό λοιπόν. Πάλι θα χρειαστεί να πάω λίγο στη Γερμανία για κάποια πειράματα, οπότε αυτά είναι πολύ ευπρόσδεκτα. Και φυσικά
να συνεχιστεί και το συγγραφικό έργο, κάτι το οποίο με γεμίζει και μου αρέσει πάρα πολύ. Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρεις να συνδυάσεις και τη δουλειά σου και τη δημιουργικότητά σου. Ευχαριστώ. Και εύχομαι να συνεχίσεις να κάνεις έτσι ωραία πράγματα και να περνάς τα παιδιά όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που περνάς. Ευχαριστώ και πάρα σύντομα πολύ, εύχομαι με το καλό διδάκτορ βιοχημίας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα και εδώ. Και εγώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε με μία κοπέλα που έχω τη χαρά να έχω κοντά μου, η οποία είναι γεμάτη ενέργεια, γιατί είναι ακόμα παιδί, έτσι. Έρη Παυλάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαρά δική μου. Έρη μου, θέλω πριν πάμε στην ομάδα που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, να μου πεις λίγο για τη ζωή σου. Θέλω να μου πεις, γεννήθηκες εδώ στο Ηράκλειο, σωστά? Γεννήθηκα Ηράκλειο, μεγάλωσα εδώ όπως όλοι μας. Έφυγα Αθήνα για σπουδές στα 18, σπούδασα στο Πάντιο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μία επιστήμη που ήμουν ερωτευμένη, οπότε είχα την τύχη αυτή. Συνέχισα μεταπτυχιακό εκεί, στο Διεθνές Δίκαιο, παντιακό παιδί. Και μετά ακολούθησα όλη τη σίγουρη πορεία, σαν να λέμε ότι βρήκα δουλειά και δούλεψα σε διάφορες εταιρείες στην Αθήνα μέχρι που δεν άντεξα και είπα να γυρίσω στον τόπο μου. Η Κρήτη δεν συγκρίνεται, η αλήθεια είναι ότι. Ούτε η ποιότητα ζωής που έχουμε. Βέβαια. Και γύρισα στην Κρήτη πριν πόσα χρόνια? Γύρισα στην Κρήτη πριν 4 χρόνια περίπου και αν θέλεις εδώ ήταν που έκανα και ένα restart στη ζωή μου. Λίγο πια είναι η Έρη, είχα και λίγο περισσότερο χρόνο γιατί δεν έτρωγα τη μέρα μου στις αποστάσεις. Οπότε πια είναι η Έρη, τι θέλει η Έρη και τι είναι αυτό που την εμπνέει και τι θέλει να κάνει στη ζωή της. Κάπου εκεί ήρθαν και στη ζωή μου διάφορα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, όπου άρχισα να ανακαλύπτω άλλες πτυχές του εαυτού μου. Περίοδος αυτογνωσίας, ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς. Η οποία σε οδήγησε στην δημιουργία της ομάδας Είμαι Ακόμα Παιδί. Ακριβώς. Γι' αυτό ήθελα να το πω κιόλας. Πες μου λίγο την ιστορία. Τι σε η ιστορία είναι ότι ακριβώς μέσα από ένα ταξίδι, όπως το είπες, μια περίοδος αυτογνωσίας, πολύ ωραία, θα το κρατήσω αυτό, και μέσα από κάποια σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, βλέποντας κάποιους τομείς της ζωής μου που δεν λειτουργούν. Άρχισα να παρακολουθώ κάποια σεμινάρια. Στο τελευταίο πια επίπεδο ήταν ένα project αυτής της εκπαίδευσης όπου μας είπαν βρείτε μια ιδέα, μια ιδέα που σας κάνει χαρούμενους, μια ιδέα που σας εμπνέει, ό,τι θέλετε εσείς και εμείς σας δίνουμε τα εργαλεία για να το κάνετε πραγματικότητα μέσα σε 3 μήνες. Έψαχνα πάρα πολύ καιρό πώς θα μπορούσα να συνεισφέρω στον τόπο μας, γιατί όταν σου δώσουν τη δύναμη να μπορέσεις να κάνεις κάτι, δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις. Οπότε θες να σκεφτείς και κάτι καλό. Ακριβώς. Άρχισα να αναρωτιέμαι, λέω, τι είναι αυτό που αγαπάω περισσότερο. Αν με ρωτήσεις τι αγαπάω περισσότερο, είναι τα παιδιά. Οπότε άρχισα να πηγαίνω σε διάφορα ιδρύματα πριν 4 χρόνια, λοιπόν, μόνοι με μια φίλη και να λέμε, τι είναι αυτό που θέλετε, τι χρειάζεστε. Εμείς σκεφτόμασταν ρούχα. Ό,τι σκεφτόμαστε όλοι. Τρόφιμα, λάδι και λάδι είχα σκεφτεί τότε. Μας λένε, όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη από συντροφιά. Οπότε μέσα από την ίδια ανάγκη των παιδιών είναι που δημιουργήθηκε και η ίδια η ομάδα. Πάτε λοιπόν σε παιδιά που στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Τώρα με ποια ιδρύματα συνεργάζεστε? Συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Προστασίας Παιδιού στον Πόρο, με τη Στέγη Αρένων Ανηλίκων στο Μασταμπά, με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες όπως λέγονται πλέον της Μονής Καλλιδιανής, τη Στέγη Αρένων στα Χανιά και το Ορφανοτροφείο της Μονής Βουλιαγμένης στην Αθήνα. Είναι εύκολη η επαφή με αυτά τα παιδιά, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες και ευθύνες από μεριάς της ομάδας, έτσι. Ευθύνες υπάρχουν σίγουρα. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολη, διότι τα παιδιά έχουν ταυτιστεί με τη δράση. Είμαστε φίλοι, μας ξέρουν, έχουν χτιστεί σχέσεις αγάπης, δυνατοί δεσμοί ύστερα από τόσο καιρό. Οπότε τις περισσότερες φορές μας περιμένουν στο σπίτι τους με ανοιχτές αγκάλες και με φωνές. Ανυπομονούν. Ναι, ανυπομονούν. Στην αρχή δεν ήταν τόσο εύκολο, είχαμε άλλες συμπεριφορές. Αυτό που παρατήρησα βέβαια είναι ότι τα παιδιά μπορεί για 1-2 ώρες να σε εξετάζουν, μπορεί να είναι πιο απόμακρα, αλλά μόλις δουν ότι είσαι εκεί και είσαι ανοιχτός, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο απλά θα έρθουν κοντά σου και θα λυθούν. Οπότε, για πες μου λίγο αναλυτικά, τι συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις σας? Ωραία, αρχικά το Είμαι Ακόμα Παιδί λοιπόν, που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, ξεκίνησαμε τις δράσεις, ξεκίνησε με μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Θέλαμε να κάνουμε στα κορίτσια στον Πόρο μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Οι δράσεις που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό, ότι στην ουσία προσφέρουμε χαρά. Είτε κάνουμε διάφορες επισκέψεις στο σπίτι των κοριτσιών και παίζουμε, συναναστρεφόμαστε, είτε κάνουμε διάφορες δράσεις εκτός ιδρυματικού χώρου. Μπορεί να είναι μια βόλτα στην φύση, μπορεί να είναι ένας αγώνας δρόμου να συμμετέχουμε, μπορεί να είναι το καρναβάλι που συμμετείχαμε τώρα.
οτιδήποτε. Και κάνουμε και διάφορες εκπαιδεύσεις, σεμινάρια μέσα στον χώρο των παιδιών. Μπορεί να είναι μια ενημέρωση για ναρκωτικά από πρώην χρήστες έφηβους που είχε πάρα πολύ επιτυχία ή πρώτες βοήθειες. Οτιδήποτε. Σημαντικά θέματα που πρέπει Ακριβώς. να γνωρίζουν. Και στο καρναβάλι είχατε μεγάλη επιτυχία. Στο καρναβάλι και τα παιδιά είχαν τρελαθεί. Παππούδες, γιαγιάδες. Είχαν ξετρελαθεί. Πέρασαν απίστευτα πραγματικά. Πες μου, πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος στη δράση σας? Με πάρα πολλούς τρόπους. Στην ουσία δεν είναι ότι ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Οποιοδήποτε έχει τη θέληση, την αγάπη για τα παιδιά μπορεί να βοηθήσει και να αναφέρουμε ένα ευχαριστώ σε σένα που μας βοηθάς πέρα από αυτό εδώ και για οτιδήποτε άλλο. Okay, γιατί και η ίδια η παρουσιάστρια μας εδώ είναι θελόντρια στην ομάδα και μας βοηθάει, οπότε σε ευχαριστούμε γι' αυτό, παρά τον πιεσμένο χρόνο. Ο καθένας λοιπόν βοηθάει από το υστέρημα του χρόνου του με βάση αυτό που θέλει. Άλλος μπορεί να βοηθάει στα γραφιστικά όπως εσύ, άλλος μπορεί να βοηθάει σε μια κοινοποίηση στο Facebook, άλλος μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή και να έρθει να επισκεφτεί τα παιδιά ή απλά να μας βοηθήσει στη διαχείριση των mail. Οτιδήποτε θέλει, απλά μπορεί να έρθει και να μας το πει. Αυτή την περίοδο πόσα mail έχουμε στην ομάδα? Στην ομάδα από εθελοντές είναι 200 εθελοντές, αναδιαστήματα που εννοείται αυξομειώνονται. Βοηθάμε περίπου 100 με 150 παιδιά σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης και στην Αθήνα. Και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να βρει και πληροφορίες στο site μας, στο imakomapaidi.gr, στο Facebook, στη σελίδα μας, imakomapaidi, μπορεί να κάνει online αίτηση εθελοντή και μπορεί να μας γνωρίσει και από κοντά εννοείται. Τέλεια. Από όλα αυτά τα άτομα, υπάρχουν πολλά άτομα λοιπόν, έχουμε κάποιο κενό κάπου θεωρείς, ζητάμε... Ναι, σας ευχαριστώ που το είπες. Η αλήθεια είναι ότι ζητάμε θελοντές στα Χανιά, ζητάμε άνθρωπους οι οποίοι θέλουν να λάβουν δράση, θέλουν να μπουν μπροστά. Έχουμε ήδη ένα πυρήνα ανθρώπων, λείπει ο άνθρωπος που θα θελήσει να τους συντονίσεις, γιατί ξέρεις, σε όλα μπορεί να υπάρχει μια ομάδα, μπορεί να υπάρχει όρεξη, αλλά πάντα χρειάζεται και ο συντονισμός. Οπότε το οργανωτικό είναι για μας ένα σημαντικό κομμάτι. Ζητάμε θελοντές στα Χανιά και πάντα όσους περισσότερους κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους έχουμε, είναι το καλύτερο δυνατό. Όταν μπει κάποιος με το καλό, δηλαδή έρθει, τον γνωρίσετε, ποια είναι η διαδικασία ώστε να μπει ενεργά μες στην ομάδα, να έρθει σε επικοινωνία με τα παιδιά? Πολύ ωραία ερώτηση. Έρχεται σε μια συνάντηση εθελοντών καταρχάς να μας γνωρίσει. Από εκεί πέρα υπάρχει θέση του παρατηρητή. Οπότε μπορεί να έρθει στα ιδρύματα ως παρατηρητής, να συναναστραφεί με τα παιδιά, να δει την υπόλοιπη ομάδα, να δει αν του κάνει τελικά όλο αυτό και αν μας κάνει τελικά σε όλο αυτό. Αν κουμπώνει με τα παιδιά, μπορεί να δοκιμάσει σε διάφορα ιδρύματα, είτε στα κορίτσια μας, είτε στα αγόρια μας, γιατί και κάθε σπίτι έχει διαφορετική νοοτροπία. Οπότε βλέποντας τη χημεία και βλέποντας τι του αρέσει και τι το εμπνέει περισσότερο, εκεί μπορεί να κουμπώσει. Λοιπόν, στο ποιος θα κουμπώσει, θέλω να πεις τι χαρακτηριστικά ιδανικά θέλουμε να έχει ένας εθελοντής που μπαίνει στο Imakoma Paidi? Ιδανικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγάπη, συνεισφέρουν και οι οποίοι ψάχνουν τις λύσεις σε ένα πρόβλημα και όχι το πρόβλημα στο πρόβλημα. Οπότε οτιδήποτε και να συμβαίνει, κοιτάμε πώς να το ξεπερνάμε και πώς να βλέπουμε μια θετική πλευρά, να το λύνουμε και όχι να κολλάμε εκεί και να γκρινιάζουμε μεταξύ μας, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Μα αυτό χρειάζονται έτσι και ακριβώς. Τα παιδιά, έτσι. Και φαντάζομαι από άποψη χρόνου, τι θεωρείς ότι χρειάζεται? Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να συνεισφέρουν μία ώρα τη μήνα. Και να είναι σημαντική. Φαντάζομαι ότι ακόμα και αυτοί που είναι οι πιο δραστήριοι, οι οποίοι επισκέπτονται τα ιδρύματα, είναι 2 επισκέψεις το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε για 3 με 4 ώρες το μήνα. Όταν η εβδομάδα έχει 167 ώρες, σίγουρα κάποιος μπορεί να βρει 2. Σε όλα, νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέμα τι θέλει κάποιος, πόσο τον γεμίζει αυτό. Και μια που λέω γεμίζει, να το παντρέψω ότι πολλές φορές και εγώ και άνθρωποι στην ομάδα, όπως μοιραζόμαστε, πολλές φορές παίρνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι δίνουμε. Δηλαδή, για μένα το να κάνω μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, που ήταν, αν θέλεις, ένα δικό μου παιδικό κενό, μαζί με ανθρώπους που αγαπάω, να στολίσω το δέντρο με κουλουράκια ή με μια μπάντα χριστουγεννιάτικη να μας παίζουν τα κάλαντα, ήταν κάτι που δεν το είχα ζήσει ποτέ και ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω και να είναι καλά το Imakoma Paidi και η ομάδα μας που το έζησα μέσα από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό που το τονίσεις αυτό, γιατί πολλοί δεν αντιλαμβάνονται το τι προσφέρει ο εθελοντισμός στον εθελοντή. Δεν είναι μόνο ότι προσφέρει στον άλλον. Μετά έμεσα έχεις και εσύ πολύ, όλο αυτό που λαμβάνεις από τα παιδιά, φαντάζομαι, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς.
Έχουμε όμως παιδιά τα οποία είναι, στερούνται, είπαμε, οικογενειακής φροντίδας, είτε γιατί είναι ορφανά, είτε γιατί είναι απροστάτευτα, είτε γιατί με εισαγγελική παρέμβαση ίσως έχουν απομακρυνθεί από την οικογένειά τους. Οπότε μιλάμε για ότι υπάρχουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν, θεωρείς, κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την επικοινωνία με αυτά τα παιδιά? Σίγουρα. Κάτι που παρατηρήσαμε στην πορεία είναι ότι δεν ανταλλάσσουμε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα παιδιά. Είναι ότι επειδή πολλές φορές ο εθελοντής παρεξηγεί λίγο τον ρόλο του, δεν είναι ο ρόλος μας συμβουλευτικός, δεν είμαστε κοινωνικοί λειτουργοί, δεν είμαστε ψυχολόγοι, ακόμα και αν κάποιοι είναι στην ομάδα, δεν είναι ο ρόλος τους αυτός. Ο ρόλος είναι το παιχνίδι και η χαρά, είναι τελείως άλλο πράγμα. Εάν πολλές φορές νιώσουμε ότι κάποιο παιδί μπορεί να μας ζητάει κάτι, γιατί πέρα από αυτά τα παιδιά, οποιοδήποτε παιδί ζητάει. Ένα παιδί μπορεί να ζητήσει ένα παγωτό 50 φορές μέχρι να το πάρει. Το ίδιο είναι και με αυτά τα παιδιά. Οπότε, γενικά, όταν κάποιος εθελοντής νιώσει ότι υπάρχει μια κατάσταση που δεν μπορεί να διαχειριστεί, σίγουρα απευθύνεται σε εμάς, στο συμβούλιο, στους ανθρώπους που είναι περισσότερο καιρό, στην ψυχολόγο που έχουμε, που μας συμβουλεύει, ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις ότι μπούκωσα και πλέον δεν μπορώ. Οπότε, παρατηρείς αυτά τα παιδιά να θέλουν να ανοιχτούν και τι κάνεις στην περίπτωση που θέλει να μιλήσει σε έναν εθελοντή το παιδί? Θα σου πω την αλήθεια ότι δεν παρατηρούμε συχνά τα παιδιά να θέλουν να ανοιχτούν. Mm-hmm. Ίσως επειδή έχουν κουραστεί, ίσως επειδή θέλουν να ξεχάσουν. Είναι λίγα τα περιστατικά στα 4 χρόνια που είμαι στην ομάδα τα οποία μου έχουν ανοιχτεί. Δόξα τω Θεώ με βοήθησε η εκπαίδευση που έχω σε κάποιες, έστω διαχείριση συναισθημάτων. Το ιδανικό είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει μια ηχεμήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και είναι κάτι το οποίο κατευθείαν πάμε στους ανάλογους ανθρώπους εκεί, τους ηθήνοντες, είτε την κοινωνική λειτουργό, είτε την ψυχολόγο, για να το συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πολλές φορές τα παιδιά δεν θέλουν συμβουλή, θέλουν απλώς να μοιραστούν. Mm-hmm. Και μπορεί απλά το να είμαστε εκεί και να τους ακούσουμε να είναι πολύ πιο σημαντικό από το να τους πούμε κάτι. Είναι σημαντικό και πραγματικά καλύτερα όποιος δεν γνωρίζει Ακριβώς. από ψυχολογία να μην μπαίνει σε βαθιά νερά. Ακριβώς. Έχετε κάνει λοιπόν πάρα πολλές δράσεις αυτά τα... Πόσα χρόνια είναι η ομάδα? Τέσσερα χρόνια. Θέλω να μου πεις, έτσι, όταν θυμάσαι τις δράσεις, ποια σε κάνει πιο περήφανη, ποια σε συγκίνησε ίσως περισσότερο? Μπορεί να είναι από το πιο απλό πράγμα, δηλαδή μπορεί να είναι από μία έξοδο σε φαγητό. Με είχε συγκινήσει πάρα πολύ η εκδήλωση που είχαμε κάνει, που ήταν τα Χριστούγεννα, τα πιο γλυκά Χριστούγεννα νούμερο 2, που είχαμε από πόνι μέχρι ξυλοπόδαρο στην ουτοπία, στην τριβάνια σοκολάτας και μία μπάντα να μας παίζει τα κάλαντα, η οποία η μπάντα του Δήμου, να είναι καλά και αυτοί οι άνθρωποι, η οποία ήταν κάτι που έλεγα, wow, τι ωραία Χριστούγεννα είναι αυτά, πραγματικά γινόμαστε παιδί. Η πιο συγκινητική μου στιγμή που έκλαψα ήταν όταν πέρυσι γινόταν μία δράση χριστουγεννιάτικη πάλι στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού στον Μπόρο, την οποία την είχε αναλάβει η Φέη Χριστάκη, η οποία είναι υπεύθυνη, είχε αναλάβει σαν εθελόντρια εκεί. Και ήταν κάτι που δεν είχα κάνει τίποτα. Δεν είχα διοργανώσει τίποτα. Και πραγματικά, όταν βλέπεις κάτι το οποίο γεννήθηκε, έχεις μία ιδέα, αλλά η οποία πλέον μεγάλωσε, αναπτύχθηκε και έχει πάρει το δρόμο του και δεν είναι. Και συμβάλλουν και άλλα άτομα. Ακριβώς. Και συμβαίνει χωρίς να είσαι εσύ, αλλά συμβαίνει για τα παιδιά. Συμβαίνει για την ομάδα, για τους ανθρώπους, για την κοινωνία. Ήταν μια στιγμή που απλά έκατσα στην άκρη και έβλεπα να μπαίνουν μουσική, να βγαίνουν παιδιά, να γελάει κόσμος και εκεί άρχισα να κλαίω, γιατί είπα, wow, μεγάλωσε και χάρηκα πάρα πολύ με όλο αυτό. Βλέπεις την ανταπόκριση της ιδέας σου. Ναι. Και πέρα από το ότι έχεις βοηθήσει τόσα παιδιά και βοηθάς ακόμα, αρχίζεις να ασχολείσαι τώρα και με τις γυναίκες. Έτσι, το γυναικείο φύλλο, το δυνατό πλέον. Και ξεκινάς την πρωτοβουλία να συνεργάζεσαι. Πώς είναι αυτή η πρωτοβουλία, το Women Do Business? Το Women Do Business ακριβώς είναι μια εθελοντική γυναικεία πρωτοβουλία, όπου διοργανώνει εκδηλώσεις και φόρουμ, δίνοντας το βήμα σε γυναίκες οι οποίες ξεκίνησαν από το μηδέν και έχουν επιτύχει στον επιχειρηματικό τομέα, γυναίκες του τόπου μας, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, οι οποίες θα μας μιλήσουν με μια απλή, με μια ανθρώπινη γλώσσα, φεύγουμε δηλαδή από τη βιτρίνα και κοιτάμε πίσω από αυτό, στο πώς ξεκίνησαν από εκεί που ξεκίνησαν και πώς κατάφεραν να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Ο σκοπός είναι η έμπνευση, η παρακίνηση και αν θέλεις η εκπαίδευση του κοινού στο πώς να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ, πραγματικά. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για μετά, είτε και στο Women Do Business και στο Είμαι Ακόμη Παιδί, αλλά και προσωπικά?
Wow, ωραία ερώτηση. Πολλά. Πραγματικά, το Είμαι Ακόμα Παιδί για μένα είναι να απλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και γιατί όχι και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που κάνουν το αντίστοιχο που κάνουμε, οπότε οι συνεργείες και οι συνεργασίες είναι κάτι που το επιζητάμε. Μόνο να πάρουμε έχουμε όταν συνεργαζόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας και όταν φύγουμε από το εγώ και πάμε στο εμείς. Μπορεί να είναι από το να μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που έχω ξεκινήσει τώρα με εκδρομές στη φύση. Πολλές φορές ξέρεις, τα θέλω μου, τα αρχίζω και τα κάνω και τα εφαρμόζω σε project στη ζωή μου. Από να γυρίσω όλο τον κόσμο μέχρι να συνεχίσω να βοηθάω ανθρώπους και ότι οποιαδήποτε ιδέα μου έρχεται, γράφω βιβλίο, είναι τόσα πολλά. Να τρέξω σε μαραθώνιο, πραγματικά. Μπράβο. Γράφεις βιβλίο. Mm-hmm. Τι βιβλίο? Είδες, τώρα είχατε και την προηγούμενη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Γράφω ένα βιβλίο, το ημερολόγιο μιας ζωής λέγεται, mm-hmm. το οποίο επειδή η έμπνευσή μου είναι τα παιδιά και η εθελοντική δράση, αφορά μια γυναίκα η οποία έχει πετύχει στη ζωή της, έχει τα χρήματα που θέλει, τη δουλειά που θέλει, την επιτυχία που θέλει, το σπίτι που θέλει, την οικογένεια που θέλει. Και γυρνάει πίσω στο παρελθόν και δείχνει τι πέρασε αυτή η γυναίκα για να φτάσει να είναι αυτή που είναι σήμερα. Οπότε η ζωή είναι μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει σε ίδρυμα, έχει βιώσει κακοποίηση, έχει βρει τους κακούς συντρόφους, έχει περάσει από ναρκωτικά. Οπότε οποιαδήποτε ιστορία μπορεί να έχει περάσει ένα παιδί ή ένας έφηβος, είτε είναι σε ίδρυμα είτε και εκτός, γιατί αυτά συμβαίνουν και εκτός ιδρυμάτων, έτσι, άλλο που μπορεί να μην τα βλέπουμε, συμβαίνουν και σε οικογένειες έξω. Πώς κατάφερε σε κάθε περίπτωση να δώσει μια ενδυναμωτική ερμηνεία και να φτάσει να είναι η γυναίκα που είναι σήμερα. Είναι πολύ ωραίο που γράφεις εσύ αυτό το βιβλίο που τα έχεις βιώσει τα τελευταία χρόνια και να δούμε και οι υπόλοιποι που δεν έχουμε μπει ενεργά μέσα σε αυτά τα ιδρύματα τι συμβαίνει και τι μπορεί να περάσει ένα παιδί. Θέλω να μου πεις τώρα για την απόφαση που είδαμε τον τελευταίο καιρό, τώρα τις τελευταίες μέρες που ανακοίνωσες, θα συμμετάσχεις, θα κατέβεις ως υποψήφια. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος στις εκλογές αυτές. Θα σου πω, είναι κάτι το οποίο καιρό τριβέλιζε το μυαλό μου. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μου το έχουν προτείνει, άνθρωποι οι οποίοι εκτιμώ. Τελικά στο τέλος νομίζω ότι το κίνητρό μου ήταν το εμείς. Αυτό που είπα είναι πραγματικά ένα μότο. Συμμετέχω τώρα στις εκλογές ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του Πέτρου Ινιωτάκη, της Σύμπραξης. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε συνεργαστεί στον εθελοντισμό, έχουμε συνεργαστεί στο δημοσκόπιο. Και επειδή αν θέλεις και στο πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί με τα κοινά και ήταν κάτι το οποίο είχα δει μια άλλη νοοτροπία, η οποία μου έδωσε πάρα πολλά σε γνώση, αλλά σε πολλά πράγματα δεν μου άρεσε. Ίσως θα έλεγα ότι είναι πολλά από αυτά που λένε οι άνθρωποι που έχουν φτάσει και να λένε «Έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι», για να το πούμε και απλά λαϊκά, «δεν μου κάνει κάτι». Και όταν γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, με ενέπνευσε και η λέξη «να σε εμπνεύσει κάποιος» για μένα είναι τεράστια. Mm-hmm. Όταν είδα λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τελείως έξω από αυτό το σύστημα, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει να πάμε από το εγώ στο εμείς, ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει μπροστά νέους ανθρώπους, ένας άνθρωπος που μιλάει για όραμα και που μιλάει για κάτι το οποίο, για εκπαίδευση, για ένα μορφωτικό κίνημα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα υπάρχοντα δεδομένα, κάτι το οποίο με ενέπνευσε και είπα «πάμε, πάμε». Πράγματι. Μπράβο, Έρη. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Και στο πολιτικό σου ξεκίνημα, ευχαριστώ, αλλά και στο βιβλίο και στο «Είμαι Ακόμα Παιδί». Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε ώστε να μπουν εθελοντές στην ομάδα? Στο «Είμαι Ακόμα Παιδί» υπάρχει φόρμα εθελοντής στο site μας, στο είμαιακόμαπαιδί.gr. Υπάρχουν τηλέφωνα, σε mail, info@είμαιακόμαπαιδί.gr. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση γενικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε μπορείτε να μας βρει με οποιοδήποτε τρόπο. Τέλεια. Να το ξέρουμε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και θέλω να σε πάω τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα και αγαπημένο σου, τα ταξίδια. Wow. Έχεις πάει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ταξίδια. Πέρυσι πήγα 8. 8. Σε 8 διαφορετικές χώρες. Έτσι ακριβώς. Το ένα ήταν στην ίδια. Το ένα. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις, τι διαφορές είδες σε σχέση με εμάς, αν έχουμε μείνει πίσω κάπου και ποια σου άρεσε περισσότερο? Ωραία ερώτηση. Ταξίδεψα σε χώρες από Λονδίνο, Ρουμανία, Ιορδανία, Αραβικό κόσμο, κυρίως Ευρώπη, Βαρκελόνη, Φλωρεντία κτλ. Ταξίδευα και πριν, αλλά πέρυσι έφτασα στο ζενίθ μου σε όλο αυτό. Τελικά νομίζω ότι είμαστε πολύ περισσότερο ίδιοι. Mm-hmm. Από όσο νομίζουμε, με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι από Βουλγαρία που απλά κοιταζόμασταν και η νοοτροπία μας ήταν τόσο ίδια και γελούσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι από Ιορδανία που δεν το πίστευα ποτέ. Έλεγα μουσουλμάνοι, ας πούμε, άλλη θρησκεία, άλλος πολιτισμός.
οι άνθρωποι στην Ιορδανία είναι πολύ πιο ίδιοι από εμάς, mm-hmm. από ότι ένα Βορειοευρωπαίο, ένα Σουηδό που είναι πιο, ξέρεις, πιο των τύπων, ενώ οι άνθρωποι εκεί είναι πιο μεσογειακοί, είναι πιο έλα να σε κεράσω και κάτσε μαζί μας να φας. Το έχουν πάρα πολύ αυτό, μου θύμιζαν πάρα πολύ τους Κρήτες. Νομίζω ότι τελικά έχουμε πολύ περισσότερες ομοιότητες οι άνθρωποι από όσες νομίζουμε. Και όσο ταξιδεύω στο εξωτερικό, αυτό είναι που με συνεπέρνει. Ακόμα και αν βλέπω διαφορετικές κουλτούρες, βλέπω ότι οι ποιότητες, οι φόβοι, η ανάγκη, οι προσδοκίες, η αγάπη, τα θέλω ή η ελπίδα είναι τα ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχεις ταξιδέψει και για το πολιτικό ξεκίνημά σου, γιατί αν εκλεγείς έχεις να προσφέρεις στον τουριστικό τομέα του Ηρακλείου πολλά, έχεις δει διαφορές. Έτσι. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.